Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζει να αποτελεί ένα κύριο πρόβλημα για τις τράπεζες παρά την πρόοδο που έχει επιδεχθεί. Σύμφωνα με την διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστάλλα Γιορκάτζη, επισημένοντας ότι χρειάζονται πιο ριζοσπαστικές λύσεις. Η κυρία Γιορκάτζη συμμετείχε στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών για την ετήσια ανάλυση της οικονομικής κατάστασης και των εκτιμήσεων για την οικονομία. Σημείωσε ότι από το τέλος του 2016 μέχρι τον Ιούλιο του 2017 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Παρά την μείωση που έχει παρατηρηθεί, ο αριθμός μείωσης παρουσιάζει μια πτωτική τάση, είπε, με τον αριθμό των αναδιαρθρώσεων να έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες. Αναφέρθηκε επίσης στο ιδιαίτερα υψηλό χρέος του ιδιωτικού τομέα 339% και του δημόσιου τομέα στο 104% του ΑΕΠ. Η κυρία Γιορκάτζη επισήμανε ότι παρά τα όσα θετικά επισυμβαίνουν, το ύψος του προβληματικού χαρτοφυλακίου των τραπεζικών ιδρυμάτων σε συνδυασμό με τις εποπτικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις σκιαγραφούν τις τεράστιες προκλήσεις που έχει ακόμα να αντιμετωπίσει ο τραπεζικός τομέας μέσα στα επόμενα χρόνια. Τώρα, Κατερίνα, ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων συζητήθηκαν οι σημερινές εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοωμένων. Ο Αντίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα Φώτης Φωτίου τόνισε ότι προκαλεί ανησυχίες η εξέλιξη της κατάστασης όσον αφορά τους αγνοωμένους και ιδιαίτερα η δραματική μείωση των λειψάλλων Ολοκυπρίων που εντοπίζονται στις κατεχόμενες περιοχές. Η τάση, είπε, είναι δραματική από χρόνο σε χρόνο. Φέτος μέχρι τον Οκτώβριο έχουν εντοπιστεί 37 μόνο αγνοούμενοι μας. Η Κυπριακή Δημοκρατία υπεστηρίζει την ιδέα ποικιλοτρόπως. Η έλλειψη συνεργασία με την άλλη πλευρά δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Αναφορικά με την σκόπιμη μετακίνηση οστών στο Ορνήθι, ο κ. Φωτίου είπε ότι μας ξάφνιασε η απόφαση της ΔΕΑ και ιδιαίτερα των Τούρκων να καταθέσουν αυτό το έγγραφο και πληροφορία τώρα, ενώ αυτή η πληροφορία υπήρχε χρόνια. Χαρακτήρισε, Κατερίνα, γελίο τον ισχυρισμό της τουρκοκύπριας Κουτσούκ μέλος της ΔΕΑ ότι δήθεν 5 με 6 άτομα μετακίνησαν τα οστά. Αν είναι δυνατόν, είπε, σε μια τέτοια επιχείρηση να μην έχει λάβει μέρος ο τουρκικός στρατός. Να πούμε ότι την πλευρά του ο Νέστορας Νέστορος και το συγκεκριμένο θέμα επισήμανε πως θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και σωστή διαχείριση της πληροφορίας ώστε να αρχίσουν στο σημείο διερευνητικές εργασίες. Επισήμανε πως χρειάζεται αρκετός χρόνος ακόμη ώστε να αρχίσει η έρευνα, καθώς πρέπει να αξιολογηθούν πρώτα δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες. Αναφορικά, Κατερίνα, με την ανασκαφή στην Αθαλάσσα, ο κ. Φωτίου είπε ότι εντοπίστηκαν λείψανα που παραπέμπουν σε ένα αριθμό 10 ατόμων. Τα λείψανα είναι ολοκληρωμένα, είπε, αν και μερικά από αυτά σε κάποια σημεία φέρουν σημάδια καύσης που φαίνονται ότι προκλήθηκαν από την βόμβα Ναπάλ. Θα συνεχιστούν οι έρευνες γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι πιθανόν κάποιοι από αυτούς τους 31 συμπατριώτες μας να έχουν ταφεί εκεί κοντά σε άλλο κρατήρα της βόμβας. Τώρα στις 9 και 10 Ιανουαρίου θα γίνει ο επαναπατρισμός των ηρών της Αυτιορού Φαέθων στην παρουσία των αφιλωτή Υπουργού Άμυνας της Ελλάδας με όλες τις τιμές. Να σημειώσουμε, Κατερίνα, ότι τώρα στην Επιτροπή Γεωργίας συζητείται διαδικασία εγγραφής του χαλουνιός προϊόν με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε. Παραμένουμε στο θέμα των αγνοωμένων. Ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά